Πρώτα απ' όλα βρίσκομαι εδώ επειδή η Κρήτη και η Αυστραλία έχουν πολύ ισχυρούς δεσμούς από την κοινή μας ιστορία. Η μάχη της Κρήτης είναι ένα ιστορικό γεγονός που είναι βαθιά χαραγμένο στη μνήμη όλων των Αυστραλών. Έχουμε επίσης ισχυρούς κοινοτικούς δεσμούς. Η κριτική κοινότητα στην Αυστραλία έχει προκόψει, έχει προοδεύσει, έχει πετύχει πάρα πολλά. Κάνει μια τεράστια συμβολή στην οικονομία της Αυστραλίας και στην κοινωνία μας. Και είμαστε εδώ για να γιορτάσουμε αυτούς τους δυνατούς δεσμούς που ενώνουν την Αυστραλία και την Κρήτη. Και επίσης, αυτή τη δύσκολη στιγμή για την Ελλάδα, να εξερευνήσουμε τις νέες προοπτικές, τις νέες ευκαιρίες που υπάρχουν για περαιτέρω συνεργασία. Πιστεύουμε ότι ο επιχειρηματικός κόσμος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για την ανάπτυξη αυτής της χώρας, όπως και όλων των χωρών. Οι κριτικές επιχειρήσεις έχουν αποδείξει ότι έχουν κερδίσει το στοίχημα με την ποιότητα, έχουν την εξωστρέφεια, έχουν πετύχει ήδη σημαντικές νίκες στην αγορά της Αυστραλίας. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες, νέες ευκαιρίες, για να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο αυτές τις σχέσεις. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα επιτυχίας, κυρίως στον τομέα των τροφίμων, αλλά και σε άλλους τομείς. Η Αυστραλία έχει μία από τις ισχυρότερες οικονομίες, μία δίκαιη κοινωνία. Θέλουμε να ανταλλάξουμε τεχνογνωσία, την εμπειρία που έχουμε από ριζικές μεταρρυθμίσεις που κάναμε εμείς στην οικονομία μας, για να στηρίξουμε την Ελλάδα αυτές τις κρίσιμες στιγμές. Ο επιχειρηματικός κόσμος είναι πραγματικά αυτό που στηρίζει την οικονομία και την ανάπτυξη μιας χώρας, και θέλουμε να ενισχύσουμε όσο περισσότερο μπορούμε αυτή τη συνεργασία και να αξιοποιήσουμε τις νέες ευκαιρίες. Και η Κρήτη το έχει αποδείξει με την υψηλή ποιότητα των προϊόντων της και με την εξωστρέφεια των επιχειρήσεών της, ότι μπορεί να συμβάλλει σημαντικά σε αυτή την προσπάθεια για να στηριχτεί η χώρα στα πόδια της. Η Αυστραλία είναι μια χώρα μεταναστευτική, δεχόμαστε μετανάστες κάθε χρόνο. Δεν έχει αλλάξει κάτι στο πρόγραμμα της επαγγελματικής μετανάστευσης της Αυστραλίας. Βασίζεται αυτό το πρόγραμμα στις ανάγκες της αγοράς της Αυστραλίας. Δεν υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για καμία χώρα. Έχουμε ένα παγκόσμιο ανοιχτό πρόγραμμα. Υπάρχει η πιθανότητα αυτή. Υπάρχει, έχουμε ακούσει για ενδιαφέρον, αλλά δεν έχει σημειωθεί κάποια αύξηση στις αιτήσεις. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να βοηθήσουμε την Ελλάδα, να στηρίξουμε τη μεγάλη προσπάθεια της χώρας αυτής για να ανασυντάξει την οικονομία της, να εξασφαλίσει την ανάπτυξή της. Πιστεύουμε ότι η Ελλάδα είναι ένα αναπόσπαστο μέρος της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θέλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε αυτή τη χώρα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, να στηριχθεί στα πόδια της και να εξασφαλίσει την μακρόχρονη ανάπτυξή της. Είναι μια σημαντική συνάντηση, διότι μας δίνει τη δυνατότητα για μια καλύτερη συνεργασία με την Αυστραλία. Στην Αυστραλία υπάρχουν πάρα πολλοί κριτικοί. Μπορούμε να ανοίξουμε τις αγορές μέσα από τη συνεργασία, τη συνέργεια, και θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική το απόγευμα την ομιλία που θα γίνει στο επιμελητήριο, για να δουν οι επιχειρήσεις μας πώς θα συνεργαστούν με αντίστοιχες επιχειρήσεις στην Αυστραλία. Εμείς είμαστε εδώ, μπαίνουμε μπροστά για αυτή τη συνεργασία, και όλοι μαζί μπορούμε να δώσουμε το στίγμα της ανάπτυξης για την Κρήτη. Όταν λέμε Κρήτη, εννοούμε όλο το νησί. Δεν κάνουμε διαχωρισμό καμία περιφερειακή ενότητα. Η Κρήτη για μας είναι ενιαία. Ενιαία διαφημίζουμε τα προϊόντα μας, ενιαία διαφημίζουμε τον τουρισμό μας, και αυτό είναι το δυνατό μας όνομα, η Κρήτη.